Άνοιξε το μεσημέρι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης 2019. Με την αγορά μικρότερων ποσοτήτων πετρελαίου θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, τα νοικοκυριά που πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια θα λάβουν μέχρι το τέλος του χρόνου επίδομα πετρελαίου που ξεκινά από 80 και φτάνει μέχρι και 450 ευρώ. Προβλέπεται ότι φέτος θα είναι αυξημένο κατά 50% συγκριτικά με πέρυσι το επίδομα θέρμανσης και θα, όσοι υποβάλλουν έτσι μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου θα πληρωθούν μέχρι 31 Δεκεμβρίου το επίδομα που δικαιούται. Βέβαια, μπορούν να κάνουν αίτηση άπαντες φορολογούμενοι ανεξαρτήτου εισοδήματος, ανεξαρτήτου των εισοδηματικών κριτηρίων, αλλά θα το πάρουν μόνο αυτοί που έχουν τις προϋποθέσεις ανάλογα με την διαταγή που έχει βγάλει το Υπουργείο. Θα πρέπει βέβαια ο φορολογούμενος που θα κάνει την αίτηση να έχει βάλει και πετρέλαιο θέρμανσης, για να, έτσι ώστε με τη διασταύρωση που θα γίνει μεταξύ του πρατηρίου και τη αίτηση που θα κάνει να πάρει την επιδότηση. Βάζουμε, ναι. Μεγάλες ποσότητες. Όχι, λίγο. Βάζουμε όσο μπορούμε λιγότερο. Γιατί είναι ακριβό το πετρέλαιο. Κοίταμε να βολευτούμε ακόμα, ευτυχώς. Ο καιρός ευνοεί εδώ στην Πάτρα και δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Έχω μονοκατοικία εγώ και έχω δική μου θέρμανση, αυτόνομη. Στις πολυκατοικίες υπάρχει πρόβλημα από ό,τι ξέρω. Το επίδομα που θα δοθεί ανέρχεται συνολικά σε 68 εκατομμύρια ευρώ και για να το λάβουν τα νοικοκυριά θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή του TaxisNet έως τις 20 Δεκεμβρίου. Οι σχετικές αγορές πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει να έχουν γίνει από τις 15 Οκτωβρίου μέχρι και τις 31 Δεκέμβρη. Αναλόγως την ποσότητα που θα βάλει, θα πάρει και το ανάλογο επίδομα. Μέσα το σύστημα λέμε ενδεικτικά ότι θα του εγκριθεί η ποσότητα 600 λίτρα και η τιμή που λέμε είναι ενδεικτική. Αν βάλει κάποιος 300 λίτρα, θα επιδοτηθεί για τα 300 λίτρα. Αν βάλει 1000 λίτρα, θα επιδοτηθεί για τα 600 λίτρα. Αναλόγως την ποσότητα που θα βάλει. Η έγκριση που βγαίνει στο ποσό των λίτρων που του εγκρίνεται και από εκεί και πέρα, αν βάλει περισσότερα, θα πάει με όριο τα λίτρα που του έχουν εγκριθεί. Αν βάλει λιγότερο, θα επιδοτηθεί για τα λιγότερα λίτρα. Στην αίτηση θα αναγράφονται τα στοιχεία του φορολογούμενου και ό,τι άλλο απαιτείται αναφορικά με τα εισοδηματικά κριτήρια. Το επίδομα προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε προστατευόμενο τέκνο.